Αισθανόμαστε για κάθε εκδήλωσή μας μεγάλη αγάπη και πολύ νιάξιμο, γιατί το θεωρούμε σαν ένα από τα παιδιά μας, ένα από τα δημιουργήματά μας. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται, μικρές και μεγάλες, και πάντα θα γίνονται. Όμως νομίζω αυτό που με κάνει να νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση κάθε φορά είναι ότι οι κόοι, οι κόοι, όλοι εσείς οι συμπατριώτες μας, έχετε καταφέρει να κάνετε τα Ιπποκράτεια δική σας υπόθεση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν κάνουμε κάλεσμα για τις αιτήσεις, να μας δώσουν οι φορείς, οι σύλλογοι, τις προτάσεις τους, ανταποκρίνονται στο 100%. Όμως δεν γίνεται μόνο από τους συλλόγους και τους φορείς, γίνεται και από μεμονωμένα άτομα, από φίλους μας. Μια τέτοια φίλη λοιπόν, που αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο της, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Σέβη, έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση. Γιατί κάνετε αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή? Κάνουν μια εξαιρετική περιοδία, ένα πάρα πολύ όμορφο σχήμα και πρέπει να το έχει και η ΚΟΣ, γιατί το αξίζει». Αυτή η φίλη λοιπόν είναι η Μαρίνα Ινέγρου, που θέλω να τη χειροκροτήσουμε. Γιατί πραγματικά με τη Μαρίνα έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ήταν πρόεδρος της Παναθηναϊκής, ήμουνα και εγώ εκεί. Τώρα η Μαρίνα, αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα μου, δεν είναι σε καμιά συλλογικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, τίποτα δεν την εμπόδισε να αισθάνεται ενεργός πολίτης και να είναι δίπλα μας και να είναι για χάρη της, εξαιτίας της, αυτή η βραδιά απόψε εδώ στα Θερινά Ιπποκράτεια. Και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σχήμα με καλλιτέχνες που συνδυάζουν τη μουσική, το λόγο, καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές και μουσική σε ένα όμορφο πάντρεμα εδώ στη σκηνή. Εκεί που η πέτρα μαύρισε, άνθησαν μενεξέδες. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα με τους Έλληνες της Ιωνίας, της Μικρασίας, όταν ξεριζώθηκαν και έφυγαν από τις πατρίδες τους, να κουβαλάνε πολλές φορές μαζί τους ένα κλειδί από την εξώπορτα, μια εικόνα, ένα κλαστράκι με γιασεμί, με μενεξέδες, με ζουμπούλια. Κάπως έτσι θα κυλήσει και η βραδιά μας, με την ιστορική μνήμη, γιατί όποιος λαός ξεχνά την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει και σαν τραγωδία. Και στο τέλος θα μας αφήσει όμως και μια όμορφη γλυκιά γεύση και αίσθηση, γιατί ο ελληνισμός της Μικρασίας πραγματικά έδωσε τα φώτα του στην Ανατολή και τη Δύση. Από άποψη ότι άλλαξαν και τα όργανα της μουσικής, ήρθε το σαντούρι, ήρθε το βιολί, από την άποψη ότι εμπλουτίστηκε το ρεπερτόριο, από την άποψη ότι ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα Δωδεκάνησα και στον Πειραιά και γεννήθηκε το ρεμπέτικο. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το όμορφο ταξίδι της παράδοσής μας, θα πάρουμε μια όμορφη γεύση. Και ένας άλλος λόγος που μας συγκίνησε αυτό το σχήμα και το βάλαμε με χίλια στο πρόγραμμά μας είναι ότι κάνει και ένα άνοιγμα, μια σύμπραξη με τους δικούς μας κόους καλλιτέχνες, τον Κυριάκο τον Παπούλη και τον Ιπποκράτη τον Πατάκο και τη σχολή χορού της Ελένης Δρόσου. Οπότε, εγώ φεύγω, παραδίδω το μικρόφωνο στους αξιόλογους καλλιτέχνες μας, θέλω το πιο ζεστό σας χειροκρότημα να τους απολαύσουμε και να ξεκινήσει το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ξένο τόπο κι απ' άλλαν γίνω. Από ξένο τόπο κι απ' άλλαν γίνω. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 12 χρονών. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 12 χρονών.
βλέπω να διαβαίνεις. Τικ, 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 θέλω μικρή μου να μαντέψω που πηγαίνεις. Θέλω μικρό μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς του τικ 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 τικ. Thank you.